Κυρία Παράσογλου, καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα και εσάς. Καλέσαμε εδώ την κυρία Παράσογλου. Περιμένουμε και τα δικά σας ερωτήματα. Εδώ με τον Τίνο, κυρία Παράσογλου, έχουμε την εξής διαφωνία εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί έχουμε 30 γυναίκες 1,5 χρόνο, οι οποίες έχουν πέσει θύματα από τους συντρόφους τους ή από οικογενειακά, το πρόσωπα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Και συζητάμε και λέμε, γιατί, με ρωτάει ο Τίνος, δεν σε καλύπτει ο όρος ανθρωποκτονία? Τι παραπάνω προσφέρει η γυναικοκτονία? Τι θα έχουμε, ανθρωκτονία? Γιατί δεν μας καλύπτει ο όρος αυτός? Τι ακριβώς πιστεύουμε και θέλουμε αυτό? Ωραίο το ερώτημα του Ντίνου, και έχω να πω το εξής. Καταρχήν, ο μέσος όρος θανάτων γυναικοκτονιών είναι 2 το μήνα, από ό,τι έβλεπα χθες στα στατιστικά. Για το τελευταίο χρονικό διάστημα, για το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι αυτό, το τελευταίο χρόνο? Μέσα στο 22. Μέσα στο 22. Μέσα στο 22. Λοιπόν, πάμε και λέμε το εξής. Υπάρχει μια διάταξη στον ποινικό κώδικα, για να τα πούμε απλά και κατανοητά. Είναι η διάταξη του 299 του ποινικού κώδικα, η οποία έχει 2 αρθράκια. Το πρώτο μας λέει ότι υπάρχει ισόβια κάθεξη για όποιον αφαιρέσει τη ζωή από κάποιον άλλον. Και το δεύτερο μας λέει ότι αν το έγκλημα αυτό τελεστεί με βρασμό ψυχής ή για κάποιον άλλο λόγο που κρίνει το δικαστήριο, τότε μπορούν να δοθούν ελαφρυντικά. Η διάταξη που εγώ προσωπικά και νομίζω και αρκετά μεγάλη μερίδα του επιστημονικού κόσμου, των συναδέλφων μου, των ποινικολόγων που είναι και πιο ειδικοί από μένα, προτείνουν την διατύπωση της εκπροθέσεως. Δηλαδή, αυτό το οποίο διαφωνεί, το πρώτο που σας είπα λέγεται, είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το δεύτερο είναι ότι θα μπορούσε να περιληφθεί μια διάταξη η οποία λέει ότι αν η πράξη που έγινε, δηλαδή ο φόνος, αφορά, έχει τελεστεί από άνδρα σε βάρος γυναίκας, συζύγου, πρώην συζύγου, συμβιούσα, συντρόφου ή συγγενούς του γυναίκας, τότε επιβάλλεται ισόβια κάθεξη χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Αυτό έρχεται για να προστατεύσει την διάσταση της εκμετάλλευσης της σωματικής, της μυϊκής υπεροχής του άνδρα, αλλά και της συμπεριλαμβανομένης αυτήν σεξιστικής υπεροχής και κατοχής που αισθάνεται ότι έχει εναντί της γυναίκας και προβαίνει την αφαίρεση της ζωής της. Δεν ξέρω αν το κατανοήσετε, αγαπητοί μου. Υπάρχουν κάποιοι που λένε... Αυτό περιλαμβάνει ο όρος γυναικοκτονία, έτσι. Ναι. Βλέπαμε για την υπόθεση της, αν θυμάστε, το 1999, την υπόθεση της Αμερικανίδας, την οποία σκότωσε ο σύντροφός της και την πέταξε μέσα σε μια βαλίτσα στην θαλάσσια περιοχή της Καλαμίτσας, ότι αυτός ο άνθρωπος βγήκε σε 11 χρόνια έξω. Έτσι. Το 2009 αποφυλακίστηκε. Έτσι είναι. Γι' αυτό λέμε κανένα ελαφρυντικό. Κανένα ελαφρυντικό. Φυλακή. Τώρα. Όταν λέμε φυλακή, φυλακή, κάθριξη. Ακούστε να δείτε, ο κόσμος, αυτό που είπε νωρίτερα ο Ντίνος, εγώ το κατανοώ. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και θέση, νομίζω, και του επίσημου Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ότι δηλαδή θα εισάγαμε με αυτόν τον τρόπο μία διαφοροποίηση των... των γυναικών εναντί των ανδρών. Δεν είναι μια διακριτή μεταχείριση την οποία πάμε αντισυνταγματικά, επιχειρεί κανείς συνταγματικά να εισάγει, και μην μπερδεύεστε με τον όρο γυναικοκτονία. Θα μπορούσε να ονομαστεί οπωσδήποτε. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα δύο μεγάλα κόμματα να μάχονται, όχι για την ουσία της ιστορίας, αλλά για τον χαρακτηρισμό της πράξης. Να παίζουμε με τις λέξεις δηλαδή ουσιαστικά. Ακριβώς. Γιατί στην ουσία αυτό που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη φράση είναι το εάν το έγκλημα έγινε απλώς γιατί είχε σκοπό να αφαιρέσει τη ζωή στα πλαίσια μιας ληστείας ή οτιδήποτε άλλο, ή στα πλαίσια μιας επίδειξης σεξιστικής συμπεριφοράς. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε, επειδή νωρίτερα μιλήσαμε για 22 περιστατικά τα οποία συνέβησαν μέσα στο 2022 ανά την επικράτεια, ανά την ελληνική επικράτεια. Κοινά χαρακτηριστικά αυτών, τώρα φέρνω, καθώς μιλάμε στο μυαλό μου, την περίπτωση της Καβάλα, της φαρμακοποιού, και υπάρχουν πάρα πολλές όμοιες περιπτώσεις. Ζήτησε η σύζυγος
διαζύγιο, να χωρίσουν ή να φύγει από το σπίτι γιατί κακοποιούνταν, και ο σύζυγος απάντησε να φέρει τη ζωή του. Αυτό είναι μια κατεξοχήν επιβαρυντική εκδήλωση, ακραία εκδήλωση σεξιστικής βίας. Δεν έχει σαν κίνητρο τον φόνο, έτσι. Δεν έχει δηλαδή σαν κίνητρο κάτι άλλο του ποινικού. Εδώ έχει μόνο την σεξιστική εκδήλωση. Να κάνω μια ερώτηση. Εκμετάλλευση της υπεροχής. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Να σας πω κάτι. Ένα σύζυγος σκοτώνει τη σύζυγό του για οικονομικούς λόγους. Αυτό μου το έθεσε ακροατής το ερώτημα. Θεωρείται γυναικοκτονία? Τέλεια, τέλεια. Ακούστε να δείτε. Στην ελληνική νομική πραγματικότητα, στην ομολογιακή πραγματικότητα, στην νομική, γιατί δεν είναι σαφής όρος, στην ομολογιακή μας πραγματικότητα, δεν υπάρχει, στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας, δεν υπάρχει ο ορισμός του οικονομικού αποκλεισμού, παρεμβολής στη διαχείριση κτλ., εκ μέρους του συζύγου, στην περιουσία της συζύγου ή στα οικονομικά της συζύγου, στην απαγόρευση να εργαστεί, σε διάφορες εκφάνσεις της. Το Συμβούλιο της Ευρώπης όμως και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει ότι αυτά αποτελούν μορφή ενδοοικογενειακής βίας. Επομένως, η απέτηση του συζύγου να διαχειρίζεται, για παράδειγμα, κάτι που συμβαίνει και πολλές ελληνικές οικογένειες, τα οικονομικά της συζύγου, δώσ' μου την κάρτα σου, εγώ θα κάνω συναλλαγές μόνο, εσύ δεν δικαιούσε, αυτό είναι ενδοοικογενειακή βία. Αν αυτό στην ακραία του μορφή οδηγήσει σε αφαίρεση ζωής, το δικαστήριο θα το κρίνει. Πρέπει να υπάρχει όμως η πρόβλεψη να μπορεί να το κρίνει στην υπέρτατη βαθμίδα αξιολόγησης και κυρίως στο να μην υπάρχει επιλογή στο δράστη να βγει από τη φυλακή. Διότι όταν ξέρει κάποιος ότι αφαιρώντας τη ζωή το μάξιμο θα καθίσει 10-12 χρόνια μέσα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν αποτελεί ισχυρό αντικίνητρο. Ακριβώς για να τον αποτρέψει από κάτι. Εδώ ο κύριος Μπαλάσκας βγήκε και έκανε μαθήματα. Παραδοθείτε και σε 5-6 χρόνια θα στέξω. Είχε βγει, μας έκανε μαθήματα ο κύριος Μπαλάσκας. Θυμάστε αυτό το τραγικό. Βεβαίως, ακούστε να δείτε. Μπορώ να σας διηγηθώ δεκάδες ιστορίες και μάλιστα να σας τις προσδιορίσω στη διάρκεια της πανδημίας, χρονικά, δηλαδή όχι σε όλο το πάσμα, 35 χρόνια είμαι δικηγόρος. Να μην σας πω τι έχω δει από την αρχή μέχρι τώρα, γιατί έχουμε αλλάξει λίγο ανά δεκαετίες και συνήθειες. Των δύο τελευταίων ετών, πώς αντιδρούνε αστυνομικοί στην επίσκεψη κάποιας κακοποιημένης κοπέλας. Εκεί, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Στα αστυνομικά τμήματα. Δεν θέλετε να το ξέρετε. Εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ωραία, θα μακάρι να βρεθούν μια. Δεν μου αρέσει να κολλάω σε τύπους και ονόματα. Μακάρι να υπάρχει η λύση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν ούτε ελαφρυντικά ούτε οτιδήποτε. Εγώ θέλω να πάω λίγο την κουβέντα σε ένα άλλο επίπεδο, κάπου διαφορετικά, κάπου αλλού. Τι γίνεται με τις γυναίκες? Το είδαμε πρόσφατα στη Ζάκυνθο αυτό, όπου ο δολοφόνος, η γυναίκα τον είχε καταγγείλει, τον είχε συλλάβει η αστυνομία, βγήκε και πήγε κατευθείαν και την δολοφόνησε. Είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα και τον λυπήθηκε και τον δέχτηκε σπίτι. Θα θυμίσω ότι το ίδιο συνέβη και στο Πήλιο, σε μια περίπτωση μιας νεαρής κοπέλας που επέστρεψε ο δολοφόνος πίσω και καθάρισε και αυτήν και τον αδερφό της. Πριν από 1-2 χρόνια. Ναι. Ακούστε να δείτε, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Ξέρετε κάτι, εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε την δύναμη να τα αναδεικνύετε αυτά τα ζητήματα, ούτως ώστε να τα καταλαβαίνουν καλύτερα η πολιτική, η νομοθετική εξουσία, ούτως ώστε να πηγαίνουμε παρακάτω. Γιατί νόμους έχουμε, εφαρμογή χρειαζόμαστε και ταχύτητα στην εφαρμογή. Αυτό που μας λείπει είναι μία δομή και ένα σύστημα όπου όταν θα γυρίσει η γυναίκα στο σπίτι μετά την καταγγελία, να μην μπορεί να έρθει κανένας να την πειράξει, αλλά να διασφαλίσει ότι ούτε οι συγγενείς του συζύγου θα έρθουν και θα τη ζητήσουν το λόγο. Σε μικρά μέρη είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, έτσι. Βέβαια. Εδώ αστυνομικοί δεν υπάρχουν για όλα τα υπόλοιπα. Θα σου πει δεν έχω προσωπικό να στείλω φύλαξη. Ακούστε. Αυτό είναι η πρώτη δικαιολογία και η πιο χαζή. Λοιπόν, ακούστε. Έχει πολύ ενδιαφέρον στην ερώτησή σας, γιατί διάβαζα νωρίτερα στην εφημερίδα
για μια περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας ακραίας που μας απασχόλησε πριν από κανένα μήνα μεταξύ γνωστού τραγουδιστή και της συμβίας του που την έσπασε, ναι, στο ξύλο. Το είπαμε. Ότι τα ξαναβρήκανε, ναι, τα ξαναβρήκανε και γύρισε πίσω. Αυτή είναι μια άλλη άρρωστη αντιμετώπιση της κατάστασης, ναι, έτσι. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη άρρωστη αντιμετώπιση της κατάστασης. Κοιτάξτε, σε επίπεδο δομικό χρειάζεται να υπάρχουν στους δήμους δομές υποδοχής, στήριξης, και όταν λέμε στήριξης, όχι μόνο στήριξης για τη διανυκτέρευση, στήριξης και για τα έξοδα τα οποία απαιτούνται για να πάνε παρακάτω η κακοποιημένη γυναίκα. Και χρειάζεται ένα πρότυπο το οποίο άρχισε να λειτουργεί στην Γαλλία, στην πόλη της Λίλ, με ευθύνη του Δήμου. Είναι ένα κέντρο στο οποίο αυτός που έχει καταγγελθεί ως κακοποιητής για ενδοοικογενειακή βία είναι υποχρεωμένος να περάσει εκπαίδευση ούτως ώστε να μπορέσει να δουλέψει με ψυχολόγους για να φτάσει σε ένα καλύτερο επίπεδο, να κατανοήσει, να έχει αυτογνωσία, να μπορέσει να πάει παρακάτω. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι πάρα πολύ δύσκολα οι άνθρωποι πηγαίνουν στον ψυχολόγο ή στα κέντρα τα συμβουλευτικά για να προστρέξουν στη βοήθεια της, των ειδικών για την αντιμετώπιση των θεμάτων τα οποία αντιμετωπίζουν ψυχικής υγείας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παράσογλου. Θα ήθελα να θέσουμε και άλλα ερωτήματα, αλλά μας πιέζει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πάρα, ευχαριστούμε πολύ, για την παρέμβασή σας αυτή, για να καλά, κάνουμε πια πράγματα. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.